ο coach Λευτέρης Σούποτιτς. Coach, η ομάδα σας σήμερα επανήλθε μία φορά από το πλην 19, μειώσατε στον πόντο. Τι έγινε όμως σε εκείνο το σημείο και ο κεραυνός βρέθηκε στο συν 30. Ήταν επιθετικό το πρόβλημα, έλλειψη ψυχραιμίας, τι έγινε? Καταρχάς θέλω να μιλήσω για κάποιο γεγονός που έγινε προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι κοντά στις οικογένειες, όλη η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, στις οικογένειες των τμήματων, γιατί αυτή η τραγωδία είναι κάτι απίστευτο. Δεύτερο, ναι, είχαμε κάνει ένα comeback, δεν συγκίνησαμε καλά, αλλά δεν μας αφήσανε. Τώρα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τι μου είπανε να μην μιλάω πολλά, γιατί μπορεί να τιμωρηθώ. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να μιλήσει. Άμα θέλουμε να βοηθήσουμε τον μπάσκετ στην Κύπρο, βάζω τον αυτό μου έξω, έτσι, άμα θέλουμε. Πρέπει όλοι οι φορείς να βοηθάνε. Όχι να μία ομάδα. Γιατί μετά ερωτιόμαστε γιατί δεν έχει κόσμο στο γήπεδο. Γιατί το μπάσκετ δεν είναι όπως ήταν παλιά. Τι να κάνει μία ομάδα που πάει να παίξει κάπου να χάσει 30 πόντους επειδή ξέρει ότι όλα είναι κανονισμένα ή ξέρω εγώ ότι μήπως είναι βαριά λέξη κανονισμένα, ότι είναι φαβορί αυτός. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι δικαιολογία που χάσαμε 30 πόντους. Δεν με νοιάζει εμένα. Αλλά έτσι δεν βοηθάμε. Είδατε το πίνακα. Είδα στο ημίχρονο που έγινε εκεί πίσω από τον μπάνκο. Το είδατε αυτή. Το είδατε αυτό. Τι έγινε στους διαιτητές, ποιους ορμήξανε. Δεν είσαστε εδώ στο γήπεδο. Δεν είσαστε, είσαστε, αλλά ξέρω τι θέση σας και τι καταλαβαίνω. Δεν μπορείτε να πάρετε πίστη την γνώση. Εγώ τα είδα. Οπότε, τι να μιλάμε για μπάσκετ. Μιλάμε για μπάσκετ. Πού ακριβώς είναι το. Πίνακα, εδώ πάνω. Τώρα μπορεί η κάμερα να δείξει το πίνακα. 800 φάουλ, εδώ τι ένα. Εμείς παίζαμε μπουνιές, δεν παίζαμε μπουνιές και δεν είναι πρώτη φορά. Από όλες ξεκίνησε πολύ καλά, με 8-0, κάποιο το έβαλα στο μάτι και από εκεί και πέρα έγινε τραγωδία. Coach, ευχαριστώ πολύ.